Να ακολουθούν πιστά τους κανόνες υγιεινής, συνέστησε στους μαθητές του 17ου Γυμνασίου Περιστερίου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μοιράστηκε μαζί τους και τη δική του συγκίνηση, αφού τα παιδιά του ξεκινούν σήμερα τη σχολική του ζωή. Ήδη το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχει δημιουργήσει μια δυναμική ψηφιακή κοινότητα 13.000 σχολείων. Εσείς ειδικά είστε μια γενιά με κάτι ξεχωριστό. Είστε εξοικειωμένοι από νωρίς στην τεχνολογία. Έχετε ερεθίσματα που, για να λέμε την αλήθεια, απέχουν έτη φωτός από εκείνα που είχε η δική μου, η δική μας γενιά. Και αυτή είναι μια μεγάλη δύναμη στα χέρια σας. Είναι ένα πλεονέκτημα πολύ σημαντικό. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Παιδείας παρέδωσε στη Διευθύντρια του Σχολείου και τα πρώτα κουπόνια με τα οποία όλοι οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου θα προμηθευτούν δωρεάν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η καινοτόμως πρωτοβουλία μας για την επιδοτούμενη αγορά Netbook εισάγει για πρώτη φορά στη δημόσια εκπαίδευση τη διδασκαλία με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ η ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης δεσμεύτηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Παπανδρέου, που παραβρέθηκε στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού και 3ου Γυμνασίου στις ΙΚΕΣ. Είμαστε εδώ να εγγυηθούμε ότι το αγαθό που λέγεται γνώση θα είναι δικαίωμα για όλους. Ποιότητα στη γνώση, πάθος για τη γνώση που θα μεταφραστεί σε δύναμη για την Ελλάδα. Την ανησυχία της για το περιεχόμενο και τη συντηρητικοποίηση της εκπαίδευσης αλλά και την υποβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών εξέφρασε η Αλέκα Παπαρίγα, που επισκέφθηκε το 7ο και 10ο Λύκειο Περιστερίου. Στον χώρο της παιδείας η ατομική στάση του εκπαιδευτικού είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχει μια αντίσταση στο σύνολο του προβλήματος της παιδείας, αν θέλετε πια στο σκοπό και στο ρόλο της παιδείας. Στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο Αγίων Αναργύρων βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του συνασπισμού κάλεσε τους μαθητές να αμφισβητούν ώστε να κατακτούν τη γνώση και χαρακτήρισε τη σχολική χρονιά αγώνα αντοχής και όχι ταχύτητας. Μεγαλύτερος κίνδυνος από τον κίνδυνο που όλοι αντιλαμβάνεστε τις τελευταίες μέρες, το μεγάλο κίνδυνο της νέας γρίπης, είναι ο κίνδυνος μιας άλλης επιδημίας. Της επιδημίας της άγνοιας, της απάθειας, της αδιαφορίας. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης κάλεσε τους μαθητές του 6ου Βιοκλιματικού Νηπιαγωγείου και του 2ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου να διεκδικούν. Ζήτησε μάλιστα την άποψή τους για την παρολίγων υποψηφιότητα Ψινάκη, προκαλώντας μάλιστα και διαμαρτυρίες από κάποιους γονείς. Τίποτα δεν χαρίζει τη ζωή. Τα πάντα κατακτώνται, διεκδικούνται. Η δικιά μου ζωή είναι πάντα μια διεκδίκηση και ένα αποτέλεσμα. Να μην παρατούνται, να διεκδικούν και να μείνουν ελεύθεροι. Μην μπουν σε αγκυλώσεις, σε παροπίδες και σαράγες. Πριν όμως να δούμε όλους τους πολιτικούς, πώς για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς η σημερινή μέρα είχε κοινή αφετηρία. Τα προαύλια των σχολείων, όπου ήχησε το πρώτο κουδούνι. Χτυποκάρδια στα θρανία θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σημερινού προεκλογικού επεισοδίου, αφού όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί βρέθηκαν πρωί-πρωί κοντά στα παιδιά στο χτύπημα του πρώτου κουδουνιού. Όλοι ευχήθηκαν στα παιδιά καλή χρονιά, χωρίς όμως να μπορούν να προεξοφλήσουν αν και η δική τους χρονιά στην ηγεσία των κομμάτων τους θα είναι εξίσου καλή. Ο Κώστας Καραμαλής βρέθηκε στο Περιστέρι, έχοντας όμως άλυτος ακόμη τους γρίφους των ψηφοδελτίων. Η σεναριολογία για την τύχη των βατοπεδινών του Αριστοτέλη Παυλίδη, αλλά και τις πρώτες θέσεις του επικρατείας όπου ερίζουν οι Σουφλιάς, Σιούφας και Εύερτ, συνεχίζεται όσο ο Πρωθυπουργός κρατά κλειστά τα χαρτιά του. Ο Γιώργος Παπανδρέου προσήλθε στον πρωινό αγιασμό και φάτος, αλλά και προβληματισμένος για τις αντιδράσεις από τη μη συμμετοχή Σιμίτη στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στοχεύει τώρα σε μια καλή εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να συγκεκριμενοποιήσει το σχέδιό του για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Με τον αέρα των δημοσκοπήσεων, όπως αυτή που παρουσιάστηκε από την Public Issue, που δείχνουν αυξημένη τη δύναμη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η Αλέκα Παπαρίγα προσανατολίζεται τώρα στην προσέλκυση ψήφων από τον χώρο της δοκιμαζόμενης αυτή την περίοδο αριστεράς. Σε κάθε περίπτωση, στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος επιμένουν να βάλουν κάτω του δικοματισμού που θεωρούν υπεύθυνο για την κατάσταση της χώρας στον τομέα της οικονομίας. Ο Αλέξης Τσίπρας, με άλυτα τα προβλήματα των τάσεων στον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, έθεσε ως στόχο αυτών των εκλογών το 3%. Δηλαδή την είσοδο στο κοινοβούλιο. Σταθερά ανωδικά εμφανίζονται τα ποσοστά του ΛΑΟΣ, που σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Public Issue είναι και το καλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του συνεχίζει την πλαγιοκόπηση της Νέας Δημοκρατίας, στοχεύοντας στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της.